Που αποκαλύψαμε εμείς χθες πάλι στο ίδιο site που σου έλεγα, η Παπαρίζου κατεβαίνει ναι, με τη Σουηδία. Ναι. Η Παπαρίζου φαίνεται την έχει δει, την έχει κάνει ψώνια με την τρίτη φορά που πάει. Θέλω χειροκρότημα για την Έλενα, γιατί είναι το μόνο κορίτσι που μας έφερε πρωτιάρε, παιδιά, στην Ελλάδα. Αλλά γουστάρει, τρελαίνεται με την Eurovision. Και καλά κάνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βγήκε μία φορά τρίτη, μία πρώτη. Πες τα. Εγώ όταν την είδα πρώτη φορά είχα ζαλιστεί, το είχα πει και στην Τζέννη. Δηλαδή λέω, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά αυτό το πλάσμα είναι, δεν υπάρχει. Τότε θυμάσαι με τα άσπρα όταν ζαλιστεί. Τζέννη, και σου λέει πάλι Τζέννη σου λέει πάλι. Δεν είναι η Και μου λέει η Τζέννη, πράγματι δεν παίζεται. Να σα πω, παιδιά. Είναι σεξ σύμβολη η Έλενα τώρα, εντάξει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με τα τεκλάκια τη, αλλά και τώρα ωραία. Πλάτη που έκανε αυτό. Όχι, εκείνο το πράγμα τότε που φορούσε και το στυλ που ήταν, τη πάει το αδύνατο. Δεν έπρεπε να μ' αρέσει τώρα. Κάτσε τώρα, τώρα είναι πιο ντάνα. Η φόρμα. Λοιπόν, για πες, κατεβαίνει τώρα. Μάλλον στο διαγωνισμό τον εκεί, δεν έχει κερδίσει για να πάει. Σωστό, είσαι πολύ μέσα. Λοιπόν, η αποκάλυψη έγινε από ιστοσελίδα τη Σουηδία, την App Afton Blooded. Λοιπόν, από εκεί έγινε η αποκάλυψη. Βλέπουμε εδώ πέρα και το απόσπασμα. Μας λένε λοιπόν ότι η Έλενα θα συμμετάσχει σε αυτό το φεστιβάλ που γίνεται πάρα πολλά χρόνια, από το 1959 στη Σουηδία, όπου θεωρούν το θεσμό πάρα πολύ σημαντικό, ναι, πολύ σημαντικό, και κάθε φορά κάνει ρεκόρ τηλεθέασης. Η Έλενα θα συμμετάσχει λοιπόν σε αυτό το φεστιβάλ που λέγεται Melody Festivalen. Και αυτό που ψάξαμε και βρήκαμε είναι ότι είναι μια αποκάλυψη τη σουηδική ιστοσελίδα. Που προφανώ για να γράφεται υπάρχει σίγουρα δόση αλήθεια. Afton Blooded. Έκανε ρεπορτάζ, Άρη Καβατζή, και αυτό με ενδιαφέρει. Έκανα ρεπορτάζάκι, παιδιά. Έκανε ένα ρεπορτάζ. Afton Blooded. Άκουσε που σου λέω. Εγώ θέλω να πω ότι η Έλενα πατάει γερά. Και επειδή πατάει γερά στην πίστα, θα σκίσει. Η Έλενα έχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό πέρα από αυτά με την πίστα. Και εγώ. Και όχι ένα, δύο. Η Έλενα είναι ένα πλάσμα που επιτέλους βλέπουμε ένα κορίτσι σε αυτή τη σύγχρονη ελληνική pop, αν θέλει να την πούμε, που είναι τελείως ακομπλεξάριστο. Μιλάει για όλα. Ακριβώς. Μιλάει για κιλά. Μιλάει για ομοφιλόφιλους. Μιλάει για ωραίος σύμβολα συμβίωσης. Δηλαδή, σύμφωνα συμβίωσης. Όχι, όχι, πέρα από τα πολιτικά που λέει, θέλω να σου πω, σαν την μεριά αυτού που της έπαιρνε συνέντευξη, λέω πολλές φορές έχω κράξει ότι είναι, έχονται μερικοί και είναι ψυγεία και προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι είναι, ενώ είναι άσεμε, παρουσιάζουν μια άθραυστη εικόνα. Αυτή τσαλακώνεται. Μιλάει, ό,τι και να τη ρωτήσεις, απαντάει. Τι έγινε με εκείνο, απαντάει. Τι πιστεύει για τον γκέι, απαντάει. Τι πιστεύει για εκείνο, απαντάει. Δηλαδή είναι η χαρά, είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί αμερικάνικα. Σου ειδικά θα έλεγα. Και η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι και από συνεντεύξεις που έχεις κάνει με την Έλενα και όντως το έχεις εκμεταλλευτεί, ότι επειδή μιλάει ακριβώς για όλα, δηλαδή δεν κομπλάρει πουθενά, σ' ό,τι και αν τη ρωτήσεις. Σε ό,τι και αν τη ρωτήσει. Ξέρω, Πέτρος, δεν θα το αναφέρω τώρα. Είχατε κάνει πολύ ωραία συνέντευξη μαζί. Μα να σου πω κάτι, είναι τόσο κομπλεξάρι το πράγμα σε όλο αυτό που βλέπουμε, το κομιλφό που έχουν όλες στην Ελλάδα. Μέχρι και το στήθος της, ρε παιδιά, είχα μιλήσει στον Πέτρο. Είχαν κάνει πλάκα μέχρι και με αυτό. Μια ωραία γυναίκα να τσαλακώνεται και να κομπλεξάρει, δηλαδή είναι 100 φορές καλύτερα. Ναι, ρε παιδάκι μου, εγώ βαριέμαι στις ομπίες που βγαίνουν και απ' έξω και είναι σαν μούχτιδες. Και καμιά φορά που λέω αν είναι καλή παρουσίαση, δεν είναι καλή παρουσίαση, πρέπει να βάλει μια χιούμορ, μια πλάκα, ένα γέλιο, ένα αυτοσαρκασμό. Δηλαδή από εκεί και πέρα, αν έβαλε βυζί, όχι, το ξέρω όλη η Ελλάδα. Ναι, αλλά το θέμα είναι να έχει χιούμορ ακόμα και όταν τα αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Δηλαδή η Έλενα τα αντιμετωπίζει όλα με το χιούμορ. Και η κυρία μου εδώ μου το είπε. Το θυμόμαστε. Θέλετε να πω και τα δικά σα. Λοιπόν, να κάνουμε.